Με στόχο την ευημερία και βιωσιμότητα των καταστημάτων στο Ηράκλειο, ο νέος πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου σηκώνει μανίκια μετά την εκλογή του. Ο ίδιος, όπως περιγράφει, νιώθει ευγνωμοσύνη για τη στήριξη των συναδέλφων του προς το πρόσωπό του, ενώ παράλληλα αναλαμβάνει την ευθύνη της ανάδειξης των προβλημάτων του κλάδου. Αυτά που είναι οι προτεραιότητες είναι αυτά τα καθημερινά που μπορούμε να δουλέψουμε γι' αυτό. Όπως είναι το κύριο θέμα για μένα, εκτός από φορολογικά, ασφαλιστικά και τέτοια, είναι η προσβασιμότητα της πόλης του Ηρακλείου. Ένα. Και δεύτερον, οι κοινόχρηστοι χώροι και η καθημερινή λειτουργία της πόλης. Ψηλά στην ατζέντα του νέου Προέδρου, η προσβασιμότητα στην πόλη του Ηρακλείου, καθώς όπως αναφέρει, η πεζοδρόμηση μπορεί ναι μεν να διευκολύνει τους πεζούς, ωστόσο μεγεθύνει το ήδη υπάρχον πρόβλημα στην έλλειψη χώρων στάθμευσης. Αυτό, σύμφωνα με τον κύριο Σκουλούδη, πλήττει τον εμπορικό κόσμο. Ναι, μεν καλά τα πεζοδρόμια και χρειάζονται, γιατί αν δεν περπατήσει ο κόσμος, πώς θα πάει. Αλλά δεν υπάρχει δρόμος. Δεν υπάρχει σημείο αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο που να έχει ένα δημόσιο χώρο να σταματήσεις να παρκάρεις για να μπεις στην αγορά. Μετά από 15 χρόνια στο τιμόνι του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο Μανώλης Κουμαντάκης αποσύρθηκε από τη Νέα Κούρσα, δίνοντας χώρο, όπως λέει, σε νέα πρόσωπα. Παράλληλα, συνεχίζει να είναι πρόεδρος Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, παρατείνοντας τη θητεία του με σκοπό την εκπροσώπηση του κλάδου και των αιτημάτων του. Ήρθαν νεότεροι άνθρωποι που θα συνεχίσουν και θα προσπαθήσουν όλη τον αγώνα που δώσαμε χρόνια τώρα να μπουν σε μια καλύτερη κατεύθυνση. Θα δώσω, όπως κάνω πολλά χρόνια τώρα, ένα μεγάλο μέρος του χρόνου μου και της ζωής μου να προωθηθούν της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και τη μικρομεσαία εμπορική επιχείρηση. Παράλληλα, όπως έχει γνωστοποιηθεί, ο Μανώλης Κουμαντάκης αναμένεται να διεκδικήσει τα ηνία του εμπορικού επιμελητηρίου.